Έχει το επιθετικό rebound και καρφώνει για το 66-58 σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Λούκα Ζόριτς σταματάει την τρίπλα. Νεμάνια Γκόρντιτς πάει μέχρι το lay-up. 66-60. Έχει φτάσει τρεις φορές lay-up μέχρι μέσα ο Γκόρντιτς. Στρόμπερι. Παπαπέτρου. Ωραία πάσα στο Χάκετ. Αυτός θέλει να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Δίνει πάσα εφηνδιασμού στον Πούλεν που υψώνει για το κάρφωμα του White που δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί γύρισε και έκανε το φάουλ ο Παπαπέτρου στον αέρα. Εδώ δεν χρειαζόταν σε καμία περίπτωση να κάνει αυτή την τυφλή πάσα ο Ντάνιελ Χάκετ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι αχρίστευσε την επίθεση του Ολυμπιακού, είναι ότι έδωσε την μπάλα στα χέρια του Πούλεν να τρέξει τον εφηδιασμό. Και ευτυχώς που δεν μπήκε το καλάθι να έχουμε foul goal. Τυχερός Ολυμπιακός, αστοχή στην πρώτη βολή ο James White. Μέσα η δεύτερη, 66-61, 7,5 λεπτά ακόμη. Είπαμε ότι μια τενοντίτεδα κρατάει εκτός αγώνα και το Λοντζέσκι για τον Ολυμπιακό. Χάκετ, Στρόμπερι, Παπαπέτρου από το πλάι για τρεις. Ιωάννης Παπαπέτρου βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο μάτς. Έφτασε στους 16 πόντους, 69-61. White, πάσα χαμηλά, λάθος επίθεση των γηπεδούχων, η κατοχή για τον Ολυμπιακό που ελέγχει πλήρως τα πράγματα, αλλά χρειάζεται να παίξει 2-3 καλές άμυνες ακόμη, Νίκο Λινάρδο. Ναι, χρειάζεται, είπαμε, από την άμυνα θα φύγει η νικητής στο σημερινό παιχνίδι. 69-61. Ειδικά τώρα που έχει μπει και στο κόλπο και ο κόσμος, έτσι, όταν πλησιάζει την Δεβίτα, ο κόσμος ξύπνησε στις εξέδρες. Στρόμπερι για τρεις, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Γκόρντιτς. Μπίλαν. Γκόρντιτς για τον Πούλεν. Φάουλ του Μάτζαρη. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Νάτος εδώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Πούλεν. Μέχρι το lay-up αυτό δεν χρειαζόταν. Για τη σκοράρη παίρνει και το φάουλ. Θα εκτελέσει και συμπληρωματική βολή. 69-63. Εδώ. Βρήκε διάδρομο, δεν κάθισε μπροστά του κάποιος να του κόψει το drive. Ο Πούλεν, είπαμε, δεν είναι μπασάρι. Αν βρει διάδρομο θα σκοτώσει. Και 5 λάθη. 5 assist, 5 λάθη, 9 πόντους τώρα. 69-64. Στρόμπερι κλείνεται. Μάτζαρης σε σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος. Βαγγέλης Μάτζαρης διορθώνει εντός εισαγωγικών το λάθος που έκανε στην άμυνα νωρίτερα. Δεν μπήκε σωστά μπροστά στον Πούλεν. Έκανε και το φάουλ. 72-64. Γκόρντιτς θέλει να απαντήσει. Δεν τα καταφέρει. Μακρινό rebound για τους γηπεδούχους. Πούλεν σε νέο σου 3 πόντων. Ούτε αυτός. Χάκετ θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αλλά με την παρέμβαση του James White. Αυτός έβγαλε τελικό στην μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. 5,5 λεπτά ακόμα
Με βάση τους αριθμούς σου, Νίκο, ο Ολυμπιακός θα πάρει τη νίκη. Αλλά 5,5 λεπτά είναι 5,5 λεπτά στο μπάσκετ. Ναι, βάσει αριθμών μπορεί να την πάρει. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί τα επόμενα 5 λεπτά. Θα μας τα πεις στη συνέχεια. Υπάρχει time.